Ουντώνει οι αντιδράσεις για την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, βάσει της οποίας το ΕΚΑΒ θα μπορεί να ενισχύεται με προσωπικό της πυροσβεστικής ή προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Ήδη 6 ένστολοι με 5-ωρη εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και μηδενική στον χειρισμό του ασθενοφόρου παρουσιάστηκαν σε κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας και Καστελίου. Ευτελίζουν την ανθρώπινη ζωή, τονίζει το μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Κέντρων Υγείας του Νομού Ηρακλείου, Στέλιος Δημητρακόπουλος. Όλο αυτό καταλαβαίνουμε ότι ενέχει τεράστιους κινδύνους για την ασφάλεια των διακομιζομένων ασθενών και δυστυχώς έρχεται ως τελευταία πράξη σε μια σειρά εγκυκλίων που απλά απαξιώνουν όλο και περισσότερο την ανθρώπινη ζωή, ειδικά των ανθρώπων που ζουν στην Ύπεθρο, και οι οποίοι δυστυχώς δεν την χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με αυτούς που κατοικούν στα μεγάλα αστικά κέντρα. Και το πιο βασικό είναι ότι μας ενδιαφέρει, τι μας ενδιαφέρει, πρέπει να δούμε τι μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να πάμε ένα ασθενή στο νοσοκομείο με όποιον γίνεται τον τρόπο, ή μας ενδιαφέρει να πάμε ένα ασθενή με τον πιο ασφαλές τρόπο σε ένα νοσοκομείο, ή και μετά ο ασθενής ο ίδιος να μην έχει άλλα προβλήματα παρετέρω. Για μια απέλπιδα προσπάθεια της κυβέρνησης που θα εξελιχθεί σε φιάσκο, έκανε λόγο ο Νίκος Καλογιαννάκης, ο οποίος περιέγραψε τους κινδύνους που ολοχεύουν στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων, με τον ίδιο να επιδιώκει συνάντηση με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Το φωνάζουμε τώρα από τη μέρα που βγήκε η ΠΙΝΙΠΗ, το φωνάζουμε, προσπαθούμε να ισοπιστούμε, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι. Νομίζω αυτό που ενδιαφέρει την κυβέρνηση γενικά, το Υπουργείο Υγείας, ήταν το προφίλ της κυβέρνησης και όχι η ουσία. Υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις οι οποίες μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αν κάποιος είχε την ευθυξία να μας ρωτήσει, τουλάχιστον να ρωτήσει ανθρώπους που έχουν μια επαφή με το επάγγελμα. Είναι πολλά τα θέματα και νομίζω ότι θα είναι μια απέλπιδα προσπάθεια η οποία στο τέλος θα είναι ένα φιάσκο μεγάλο. Καλούμε έστω και αυτή την ίστατη στιγμή την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού για τα ασθενοφόρα, υπενθυμίζοντάς τους ότι αυτά δεν μεταφέρουν ούτε εμπορεύματα, ούτε τσουβάλια, ούτε σακιά, μεταφέρουν ανθρώπους που χρειάζονται φροντίδα εξειδικευμένη. Και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Νομού Ηρακλείου λέει όχι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Σταματήστε να παίζετε με την ανθρώπινη ζωή, τονίζει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της. Έτσι απαντάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις ελλείψεις προσωπικού του ΕΚΑΒ, και αυτό αφού χρειάστηκε να θυσιαστούν συνάνθρωποι μας είτε σε καρότσες αγροτικών είτε περιμένοντας μάταια να έρθει ασθενοφόρο. Εμείς, οι μαχόμενοι υγειονομικοί του ΕΣΥ, θα συνεχίσουμε να λέμε όχι σε πρακτικές που θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Γιατί το να πιστεύει κανείς ότι τη δουλειά του εκπαιδευμένου επί 5 εξάμηνα διασώστη οδηγού μπορεί να την κάνει ένας οποιοσδήποτε οδηγός με λίγες μέρες εκπαίδευση, δεν είναι απλά αφελές. Είναι επικίνδυνο και συνειδητά εγκληματικό. Την αντίθεσή τους με τα νέα δεδομένα εκφράζουν εργαζόμενοι και στο Παγνί. Ζητάμε να αποσυρθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που βάζει στο ΕΚΑΒ, στα ασθενοφόρα, στρατιωτικούς πυροσβέστες και βεβαίως βάζει και οδηγούς απορριμματοφόρων.